και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ανήσου, Το θέμα είναι η γέννηση του Χριστού. Η γέννηση του Χριστού. Γιατί χωρίς αυτή καμία απολύτως εορτή δεν θα είχαμε. Καμία, μα καμία απολύτως. Ούτε και σωτηρία ανθρώπου. Ούτε. Ούτε και σωτηρία των ανθρώπων θα γινόταν. Αφού δεν θα υπήρχαν, πώς θα είπα. Είχαμε σωτηρία. Σωστά. Πολύ σωστά. Η Αγία Γραφή που περιγράφει τα γεγονότα σύμφωνα με το φακό του Αγίου Πνεύματος, γιατί έτσι είναι αποτυπωμένη, Άγιο Πνευματικά, μας δίνει και κάποιες περιγραφές, αφού το πρόσωπο του Κυρίου δεν είναι αόρατο, αλλά είναι υπαρκτό, είναι ζωντανό, περιγραπτό, άνθρωπος. Ο άνθρωπος εξωτερικά περιγράφεται. Πώς θα το κάνουμε? Και η Αγία Γραφή ακολουθεί αυτό το κανόνα. Μας προβάλλει εικόνα και μας λέει, βλέπετε, μπροστά μας έχουμε τη Φάτνη. Ο χώρος που γεννήθηκε ο δημιουργός του κόσμου, του σύμπαντος κόσμου. Βλέπετε, μας δείχνει και κάποιο άστρο να φωτίζει τη Φάτνη. Μας μεταφέρει και σε έναν κόσμο που μας κεντά και την ακοή. Πώς τα κάνουμε όταν λέγει δόξα νηψίστης Θεό και επηγής ειρήνη, μας δείχνει τον αγγέλων τους χορούς που τη νύχτα εκείνη υμνούσαν τον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος που γράφει για το γεγονός της γεννήσεως δίνει μια πολύ ζωντανή εικόνα και τα γεγονότα αυτά. Ζωντανή. Βλέπω παράξενο και παράδοξο μυστήριο. Μυστήριο είναι εκείνο που δεν εξηγνιάζεται. Δεν βλέπετε και δεν καταλαβαίνετε με τίποτα. Και όπως ο ίδιος γράφει παρακάτω, μόνο βιώνεται μυστικά και αθόρυβα. Αλλά με αυτό το πράγμα δεν συλλαμβάνεται. Η ψυχή το καταγράφει. Όσο πιο καθαρή είναι, τόσο πιο καθαρά γράφει αυτά που η ψυχή νιώθει. Ποιμένες που παίζουν, βλέπω λέει, ποιμένες που παίζουν, όχι απλώς τις φλογέρες, αλλά που ψάλουν ύμνο ουράνιο. Και γεμίζουν με τους ήχους τους τα αυτιά μου.
λέγει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, γεμίζουν με τους ήχους τους τα αυτιά μου. Ψάλλουν άγγελοι και υμνούν αρχάγγελοι. Υμνούν τα χερουβίμ, δοξολογούν τα σεραφείμ. Όλοι πανηγυρίζουν και ότι βλέπουν τον Θεό εις τη γη, και το πιο σημαντικό, στον ουρανό τον άνθρωπο. Θεός στη γη, στον ουρανό ο άνθρωπος. Βλέπουν αυτόν που είναι πάνω από, εις τον ουρανό, κάτω στη γη, λόγω της οικονομίας του για τον άνθρωπο. Τι σημαίνει οικονομία, Σταύρο, για τον άνθρωπο? Αγάπη. Τι λες εσύ, αγάπη. Η οικονομία είναι το θείο σχέδιο. Το θείο σχέδιο, το πρόγραμμά του αυτό ολόκληρο για να σώσει τον άνθρωπο είναι η οικονομία. Δηλαδή, της οικονομίας στο μυστήριο είναι ακριβώς το σχέδιό του για να σώσει τον άνθρωπο. Και τον άνθρωπο που είναι στη γη, ψηλά στον ουρανό, εξαιτίας φιλανθρωπίας του. Τον άνθρωπο στη γη, λέει, για εξαιτίας της οικονομίας του Θεού, για να σώσει τον άνθρωπο από φιλανθρωπία, και τον άνθρωπο στον ουρανό, εξαιτίας, είπαμε, της οικονομίας του Θεού. Λοιπόν, βέβαια σίγουρα δεν χωράει, αφού είναι μυστήριο, αφού είναι μυστήριο γέννηση, μπορεί το μάτι να βλέπει το μάτι και να λέει, η εικόνα της γεννήσεως είναι αυτή. Μπροστά μου βλέπω τον Κύριο και τον ονομάζουμε στο Ευρωπάριο Ήλιος της Δικαιοσύνης. Ήλιος της Δικαιοσύνης. Αλλά σαν νόημα αγιοπνευματικό περνάει στην ψυχή, αλλά ο νους δεν το συλλαμβάνει με τίποτα. Δεν συλλαμβάνει, δεν το κάνουμε και το πράγμα. Είναι ασύλληπτα γεγονότα. Το λέει παράξενο. Στην αρχή που λέω παράδοξα, παράδοξο μυστήριο, εννοεί αυτό το πράγμα. Ότι δεν πιάνεται με τίποτα στο μυαλό του ανθρώπου. Από αυτά που γίνονται γύρω από τη γέννηση και από κάθε μυστήριο. Τώρα λέμε, βλέπουμε λέει και την Παναγία Μητέρα να κρατάει στην αγκαλιά της τον ήλιο, το πνευματικό, το γύρο δηλαδή, της δικαιοσύνης. Εκεί ένα τροπάριο, μιλάει για το μεγαλείο την ημέρα της γεννήσεως. Ο αχώρητος παντί, πώς εχωρήθη, εκφράζεται εκεί το μυστήριο ολόκληρο. Πώς εχωρήθη εγκαστρή. Αυτός που δεν χωράει πουθενά, πώς χώρασε στην κοιλιά της Παναγίας. Μυστήριο αυτό. Δεν ερμηνεύονται ό,τι και να κάνουμε. Και μη ψάχνεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη ψάχνεις να το ερμηνεύσεις. Λέει μη πολύ πραγμόνι, μην το πολύ εξετάζεις. Δεν ερμηνεύεται με τίποτα. Τι θέλεις να φέρεις στο νου σου, την αϊπαρθενία, δεν θα το καταλάβεις. Τι θέλεις, την άσπορο σύλληψη, εμπλέματι Αγίου, δεν θα το καταλάβεις. Με κανένα απολύτως τρόπο. Τι θέλεις, που γεννήθηκε χωρίς πόνο να έχει Παναγία, δεν θα το καταλάβεις. Γιατί εδώ συμβαίνει αυτό που λέει πάλι το τροπάριο, αλλά το έχει πάρει την Αγία Γραφή, γιατί όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Όλα τα θεία γεγονότα
όλα τα δύο γεγονότα. Όσοι επιχείρησαν να δώσουν ερμηνεία με αυτό, ή έπαθαν τρέλα ή έπεσαν στην αίρεση. Δεν υπάρχει. Μα είναι θεία γεγονός, είναι, πώς το λένε, ηλεκτροφόρο καλώδιο, έπιασες, θα σκοτώσει, τελείωσε. Δέξου το, λέει το μυστήριο, όπως το ακούς. Μην το εξετάζεις και θα έχεις το φως και την ωφέλεια από το που θα το δεχτείς το μυστήριο. Γεννήθηκε ο Χριστός και όπως μας καταγράφει το Ιερό Ευαγγέλιο, είδατε τι λέει, μάζεψε λέει όλους τους γράμματες και φαρισαίους ο Ηρώδης και του δώσανε ερμηνεία, αλλά λέει ο Χρυσόστομος δεν θέλανε να δώσουνε ερμηνεία αλήθειας, αρνούνταν με αυτά που αυτοί είπαν τον ερχόμενο του Μεσσία. Δεν το δέχτηκαν. Οι Ιουδαίοι, λέει, αρνήθηκαν τον ερχόμενο του. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς παρερμήνευσαν, λέει εδώ ο Ιεροξυσόστομος, τον εδώ μέσα, παρερμήνευαν τα αστείας γραφάς. Ξέρω γράμματα, διαβάζω κάτι, άμα δεν με συμφέρει, παίρνω δρόμο άλλο. Το δρόμο του συμφέροντος. Δεν ερμηνεύω, δεν μεταφέρω την αλήθεια όπως τη διαβάζω. Αυτό ο πλευράς των Ιουδαίων. Άλλωστε, λέει εδώ ο Ιεροξυσόστομος, και ο Ηρώδης λέει, ακόνησε λέει, το μαχαίρι, λέει, όταν άκουσε για βασιλιά. Ακόνιζε το μαχαίρι, άλλωστε λέει, τι λέει, κατεθερίζω το, λέει το τροπάριο μέσα, τα βρέφη, κατεθερίζοντο τα βρέφη, λέει. 14.000 ήταν, 14.000. Μα την ταράτεσε η Ρώδη. Δεν είναι στη δύναμή σου να βρεις το βρέφος που ήρθε να σώσει τον κόσμο για να το σφάξεις. Εκεί βάζουμε ένα τίτλο στο ζεύγος Ιωσήφ Παναγία πάνω στο γάιδαρο, αγκαλιά του Χριστού, ο Ιησούς μετανάστης. Δεν ήτανε. Φεύγει από την... Όπως κάνουν ναι, φεύγει και πάει στην Αίγυπτο. Όπως στη Συρία τώρα τα παιδιά των Σύρων έρχονται εδώ. Ναι. Ο Ιησούς μετανάστης, έχετε μεταστεί. Μετανάστης. Τι ωραία που γράφει εκεί ο Ματθαίος και ο Ευαγγελιστέ γενικά που το γράφει τα γεγονότα. Ούχ υπήρχε τόπος εν το καταλήματι. Δεν βρέθηκε ούτε ένα κομματάκι γης σε αεροσόλυμα που να πει εδώ θα μείνεις. Λέει, ούχε βρέθη τόπος, δεν βρέθηκε τίποτα. Δεν τα γράφουνε οι Άγιοι Απόστολοι. Εκεί και ως έτυχε. Για να δηλώσουν με αυτόν τον τρόπο ότι όντως σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων δεν θα βρίσκεται τόπος στο μεγάλο πλήθος των ανθρώπων. Κάπου βρήκε, πήγε στην Αίγυπτο. Στην έρημο της καρδιάς του ανθρώπου θα βρει ο Κύριος τόπο και θα μείνει. Για πλήθος δεν ζητάμε, το έχει πει και ο ίδιος. Το έχει πει ότι στους λίγους εγώ αναπαύομαι. Λοιπόν, μετανάστη μας το γράφει η Γραφή στη δική μας γλώσσα τη σημερινή. Φυγάς. Φυγάς, λέει. Φυγάς εκείνος που αφήνει την παλιότητα και φεύγει. Φυγή στην Αίγυπτο. Ναι, φυγή στην Αίγυπτο. Είναι φυγάς ο Κύριος. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτά τα πράγματα. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή. Να σκέφτεσαι ότι αυτός που την έχει τη γη εδώ πέρα, ολόκληρη τη γη, να του λένε φύγει από εκεί πέρα, να του λένε. Μακριά από εμάς.
αυτό το χαρακτηριστικό που κάποιος προφήτης το λέει, άμα θες βοηθάς άμα το στο Χριστέ, απόστα απ' μου, κάτω απόσταση από μένα, φύγε, δεν σε θέλω. Αυτή είναι η απάντηση του ανθρώπου στον ίδιο τον Κύριο. Δεν σε θέλω, πώς το κάνουμε. Και να βλέπουμε την κακοδαιμονία μας. Πώς ζούμε χωρίς Χριστό. Άνευ Χριστού. Όλα τα κακά εισβάλλουν. Μαστίζουν τον άνθρωπο κυριολεκτικά. Αυτή είναι η αιτία της συμφοράς του ανθρωπίνου γένους. Ότι έδιωξε από πάνω του, πέρα για πέρα, τον Κύριο. Αυτή είναι η συμφορά. Δεν υπάρχει άλλη αιτία. Μας λέει ότι γεννήθηκε από την Παναγία ο Χριστός. Και υπάρχει λόγος από γυναίκα παρθένα που γεννήθηκε. Παρθένος, να το δούμε λιγάκι το μυστήριο, το και του λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και μου αρέσει, αφάνταστε ο Ιερός Χρυσόστομος. Και μάλιστα, για να μας δείξει από αυτό το γεγονός, όταν έπλασε ο Θεός τον Αδάμ, η γη από τη βουλή του Θεού, από το θέλω του, είπε και έγιναν. Είπε και έγιναν. Τι λέτε να μην ήταν παρθένος η γη που είπε ο Θεός και έγιναν. Για πρώτη φορά έγιναν. Δεν γίνει. Άλλη φορά δεν είχαν γίνει. Παρθένα γέννησης του κόσμου. Παρθένα γέννησης. Και ο Κύριος πήρε λέει χώμα από την παρθένα γη και έφτιαξε τον Αδάμ. Από την παρθένα γη. Χωρίς η γη θα σημειωθεί. Και στη συνέχεια από τον Αδάμ χωρίς μεσολάβηση γυναίκας γεννάει την Εύα. Ο Θεός ο ίδιος, από τον Αδάμ, χωρίς μεσολάβηση γυναίκας, χωρίς μίξη ανδρός και γυναίκος. Γεννιέται η Εύα, παρθένα γέννηση, πρώτη γέννηση. Και ξέρετε τι λέει ο Χρυσόστομος. Από τον Αδάμ που γεννάει λέει, για πρώτη φορά την Εύα ο Θεός, με τρόπο παρθενικό, επιστρέφει τώρα το χρέος η παρθένος λέει, στον Αδάμ. Του λέει, τι έκανε εσύ, από σένα εγώ γεννήθηκα λέει η Εύα. Η Παναγία, αλλά και εγώ θα σου γυρίσω το χρέος πίσω. Παρθένος είμαι, από εμένα την Παρθένα θα γεννηθεί ο Χριστός να σου δώσει την άφηση των αμαρτιών. Στο χρωστάω και στο δίνω, λέει. Τα λέει με άλλο τρόπο ο Χριστόστομος, με έναν τρόπο πολύ δυνατό. Όλα αυτά δεν είναι μυστήριο, τι είδες εσείς. Είναι εκτός μυστήριου αυτά που διαβάζουμε, που ακούμε τώρα εδώ πέρα. Παρθένα γέννησης του Αδάμ από το χώμα που έχει γίνει για πρώτη φορά μετά από την υπόσταση του Θεού να γίνει το σύμπαν. Παρθένα η γέννηση της Εύας από την πλευρά του Αδάμ χωρίς να υπάρχει γυναίκα. Παρθένα τώρα πια η Παρθένας Μαρία γεννάει τον Κύριο και είναι Παρθένος χωρίς να υποστεί καμία βλάβη και να παραμείνει Παρθένος. Μυστήριο κι αυτό. Οι υμνογράφοι όσοι έγραψαν την Παναγία υμνούν την αϊπαρθενία της, την αϊπαρθενία της. Μυστήριο. Στεκόμαστε με Δέος και τη φωνάζουμε υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς. Μητέρα Θεού, να σταματήσω λίγο. Στάθηκε ο Άγιος Παΐσιος, δεν θυμάμαι πόσες ώρες, 6 και κάτω πρέπει να, και κάτω, να ακούει άξιον εστίνος αληθώς από αγγελικά τάγματα. Εν ζωή, που ήταν εν ζωή.
και έμεινε εκστατικός. Δεν μπορείς να μείνεις. Το γράφει ο ίδιος. Έμεινε εκστατικός. Άλλοτε είδε την Παναγία να μπαίνει στο κελί του μέσα και να σκορπίζει ευωδία και να είναι γεμάτη λάμψη το κελάκι του. Η Παναγία μας είναι η μάνα μας. Είναι αυτή που έφερε το σωτήρα μας. Το σωτήρα μας, αυτόν που η αγάπη του δεν έχει όρια. Του Κυρίου δεν έχει όρια η αγάπη. Από την Ανατολή ήθελα, λέει ο Ιερός Χρήστος, βασιλείς για να το προσκυνήσουν. Ήρθε ο βασιλείς. Οι μάγοι ήταν βασιλείς. Είναι μία εκδοχή να ήταν βασιλείς. Του λέει ο Χρήστος το μπροστά μου και το γράφει εδώ. Ήρθαν βασιλείς να προσκυνήσουν τον βασιλέα του κόσμου όλων. Αλλά λέει ήρθαν και οι ιερείς να προσκυνήσουν. Είχαν και αυτή τη ιδιότητα. Ήσαν ερμηνευτές και αυτοί με τον τρόπο τους των γραφών. Αφού είδαν άστρο επάνω και είπαν, άρα κάτι το εκ του ουρανού μαρτυρεί αυτό που συμβαίνει, να πάμε να το δούμε. Τι ωραία που λέει η Εκκλησία μας, το ψάχνει και σε όλοι έχω σταύρο. Δεύτε είδομεν πιστή. Πού εγεννήθη ο Χριστός. Φοβερά, πολύ φοβερά τροπάρια. Πολύ φοβερά τροπάρια. Και λέει πάλι στην ημερογραφία Εκκλησία, ο ημερογράφος τα γράφει, και το πιστεύω αυτό με τα πολύ του βεβαιότητος, ότι τα γράφει με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και από έμπνευση Θεία. Ανατολή, Ανατολών. Αναφέρει Ανατολών σε πληθυντικό άριθμο. Αυτή που ξέχει από όλες τις Ανατολές του ηλίου είναι αυτή η Ανατολή της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήρθαν άνδρες, λέει, σε εκείνον που έγινε άνθρωπος και θεράπησε τις ταλαιπωρίες των δούλων. Το προσκύνησαν, λέει, και δούλοι τον Κύριο. Ποιοι είναι αυτοί οι δούλοι που το προσκύνησαν? Αναφέρει για δούλους. Πες το δυνατά. Βοσκή, λέει, τι, επιμένει. Όχι, βοσκή. Όλη η ανθρωπότητα δούλοι, σκλάβοι της αμαρτίας. Οι δούλοι, λέει, τον προσκυνάν και τους γίνει τα δεσμά, λέει, από την αμαρτία. Αυτός είναι ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος το λέει. Ήλθαν αλλοιείς σε εκείνον που μετέτρεψε τους απλούς αλλοιείς σε αλλοιείς ανθρώπων. Απόστολοι, ψαράδες, λέει ήλθαν, βέβαια την ημέρα της γεννήσεως δεν πήγανε, αλλά πήγαν στην ουσία, τον αντάμωσαν και τους έκανε την αλλαγή. Από ψαράδες στη θάλασσα, ψαράδες των ανθρώπων. Ήρθαν, λέει, οι τελώνες να τον ανταμώσουν. Και άφησαν τα χρήματα. Ήρθαν, λέει, οι τελώνες σε εκείνον που ανέδειξε ένα των τελωνών, ένα από τους τελώνες. Δεν είναι μόνο ένας τελώνης και άλλοι τελώνες που δεν τα γράφουν μέσα οι γραφές, μας αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα από αυτούς που τον ακολούθησαν. Και τι έκανε, λέει, τον τελώνη ο Κύριος που ήρθε, γι' αυτό ήρθε, γι' αυτό γεννήθηκε, να κάνει τον τελώνη ευαγγελιστή. Δεν είναι, τώρα πώς να το εκφραστούμε, πώς να διατυπώσουμε, αφού είναι μυστήριο και αυτό. Πέστε ότι κάποιος είναι τελώνης, αρχικλέφτης. Όχι μόνο κλέφτης, αλλά αρχικλέφτης. Να είναι ο άρχοντας των κλεφτών. Και να ανταμώσει τον Κύριο και από αρχιτελώνης να γίνει ευαγγελιστής. Να κηρύττει και να γράφει το λόγο του Κυρίου. Δεν πιάνονται στο μυαλό και τα πράγματα. Ζαλίζεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει κάθε άλλο τροπάριο,
ηλιγιά δένους. Το μυαλό ζαλίζεται του ανθρώπου. Και μάλιστα όχι μόνο ανθρώπινος, αλλά νους υπερκόσμιος, που δεν έχει την καταγωγή από εδώ, αλλά από ψηλά. Η γέννηση του Κυρίου σήμανε όλα εκείνα που ακούσαμε, τα θαύματα μπροστά μας τώρα. Χωρίς τη γέννηση δεν είχαμε τίποτα από εκείνα. Ξέρετε κάτι, δεν θα υπήρχαμε κι εμείς καν χωρίς τη γέννηση του Κυρίου. Γιατί λίγοι ήσαν οι Κύριοι και να οι δούλοι θύματα των Κυρίων, θύματα. Δεν είναι μόνο ο Ηρώδης που πήρε το μαχαίρι και έσφαξε 14.000. Στη γη τότε πάνω κατεθερίζονται τα νήπια, θυσιαζόντουσαν τα νήπια. Δεν είχαν καμία απολύτως τιμή, καμία απολύτως αξία. Κατεθερίζοντο. Η γη ήταν γεμάτη από αίματα βρεφών. Όλα αυτά τα σταμάτησε ο Κύριος. Ο ίδιος. Γι' αυτό έπρεπε να κατέβει. Δεν μπορούσε άνθρωπος να αναπληρώσει την παρουσία του Κυρίου. Όλοι οι άλλοι εμείς, όσο και σοφοί να είμαστε, δεν είμαστε αναντικατάστατοι. Ένας είναι ο αναντικατάστατος. Αυτός είναι ο Κύριος. Ήθαν, λέει, και οι πόρνες. Τι είδαμε την πόρνη? Δύο είναι οι πόρνες που τον πλησιάσανε, που καταγράφουν τα Ευαγγέλια. Αλλά αυτές που άλλαξαν ζωή, πολλές. Και τον προσκύνησε, άφησε, λέει, να φιλήσουν και τα πόδια του. Τόση αγάπη ο Κύριος. Και τα πόδια του. Μέχρι του σημείου να παρεξηγηθεί και εδώ πέρα ο Κύριος. Χωρίς τη γέννηση θα κάνουμε καμιά αλλαγή από αυτά τα πρόσωπα. Καμία αλλαγή απόλυτος. Ήρθε, λέει, στη συνέχεια, αυτόν που έδειξε ο Ιωάννης, ήρθε ο Κύριος με τη γέννησή του, ή να άρει την αμαρτία του κόσμου, για να σηκώσει την αμαρτία όλου του κόσμου. Ξέρετε, από τις πολλές φορές και από την αναισθησία, να πω για τον εαυτό μου, να μην πω για εσάς, δεν έχω το δικαίωμα, η συνήθεια σε όλα τα πράγματα μειώνει την αξία και τη σοβαρότητα των ζητημάτων. Αμαρτία, αμαρτία, αμαρτία λέμε, χάνει τη σοβαρότητά της. Αλλά άμα καθίσεις να βάζεις τον εαυτό σου κάτω και να πεις, κάτσε τόσο μικρό πράγμα είναι αμαρτία, κατέβασε λόγω ολόκληρο Θεό κάτω. Και όχι μόνο το κατέβασε κάτω στη γη, μια ταλαιπωρία στη ζωή του πέρασε και σταυρώθηκε στο τέλος. Αν είναι τόσο μικρό η αμαρτία, τότε γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, τόση μεγάλη προσφορά, τόση μεγάλη θυσία? Απλή λογική είναι αυτή, πολύ απλή λογική. Και λες, κάνω αμαρτίες και δεν καμπαρίζουμε τίποτα. Δεν το καμπαρίζουμε. Ένα μέρος τουλάχιστον έπρεπε να μας στενοχωρεί από τις αμαρτίες που κάνουμε. Ένα μέρος. Γιατί το σύνολο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα μας κούραγε καλά. Μπορεί και να μέναμε. Τόσο βάρος έχουν οι αμαρτίες. Αν δεν είχαν βάρος, πώς τότε ο Δαβίδ λέει, εανομίω μου υπερήραν την κεφαλή μου. Δηλαδή, τόσο πολλές ίνος ξεπέρασαν, λέει, και το κεφάλι μου από πάνω. Και πώς το λέει, όσοι φορτίο βαρύ, ευαρύνθησαν, λέει. Βαρύδι. Να μην το καταλαβαίνει και το γράφει. Αποκλείεται. Αποκλείεται να γράφει ότι είναι βαρύ βαρύδι που σε βουλιάζει η αμαρτία. Αμά έχεις πνεύμα Άγιο, όπως είχαν αυτοί, και νησίεσαι, γιατί δεν σε αφηγέσαι για πνεύμα, για να δεις τα χάλια σου, σου λέει, ναι, αυτός είσαι. Και δίνεις μετάλλια μεγαλύτερα από εκεί πέρα. Ήρθε, λέει, και η Σαμαρίτισσα κι αυτή, λέει, να τον βρει. Ο Κύριός μας για αυτά γεννήθηκε. Πέντε άντρας είχε. Και στο τέλος του λέει,
δώσε μου νεράκι. Άμα πιεις το δικό μου, δεν θα διψάσεις ποτέ. Δώσε από εκείνο λέει, το νερό. Και το αποτέλεσμα είναι να μαρτυρήσει όχι μόνο η Σαμαρίτης αυτή, η αμαρτωλή με 5 άνδρες και όλη η οικογένεια. Όλα τα παιδάκια, παιδιά και παιδάκια που είχε. Πώς γίνονται αυτά. Έξω η παρουσία του Κυρίου, η Σαμαρίτησα θα ήταν η γυναίκα των 5 ανδρών και όχι η Αγία Σαμαρίτησα. Χωρίς τη γέννηση του Κυρίου δεν θα βλέπαμε μπροστά μας αυτή τη γυναίκα που του είπε η Χαλανέα, που τη βάλανε μπροστά οι μαθητέ, φύγει από τη μέση αφού μπορείς τον Κύριο. Άσε τη γυναίκα, λέει ο Κύριος. Και ζητάει, κάνε μου καλά το παιδί. Ή την άλλη που πιάσε το κράσπεδο του Κυρίου, του ηματιματίου του. Δεν θα βλέπαμε υποδείγματα πίστεως, χωρίς την παρουσία του Κυρίου, χωρίς τη γέννησή του. Όλα μας τα φέρει η γέννησή του. Και μετά από όλα αυτά, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, χορεύω χωρίς να παίζω κιθάρα. Βλέπει τα γεγονότα, χορεύει με τούτο εδώ, χωρίς να παίζω κιθάρα, χωρίς να κινώ κλάδους κισού, χωρίς να κρατώ μουσικό όργανο. Χορεύω. Χωρίς να έχω αναμένες λαμπάδες, χορεύω λέει. Αλλά κρατώντας τα χέρια μου, αντί μουσικών οργάνων, αντί να έχω μουσικά όργανα και χορεύω, κρατάω κάτι άλλο στο χέρι μου. Τα σπάργανα του Χριστού. Τι είναι τα σπάργανα? Τα ρούχα του μωρού. Τα ρούχα του μωρού, του Κυρίου. Τα κρατάω στα χέρια μου, λέει. Τα σπάργανα του Κυρίου. Διότι με αυτά, διότι διεμέ αυτά τα σπάργανα είναι ελπίδα, είναι ζωή, είναι σωτηρία. Αυτά είναι αυλός μου, είναι κιθάρα. Δια τούτο τα έχω μαζί μου, για να μου δώσουν με τη δύναμή τους δύναμη των λόγων, ώστε να πω μαζί με τους αγγέλους δόξα ελλειψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Πώς να μην θαυμάσει ο Ιερός Χρυσόστομος και να μην αφνήσει. Δόξα τη γεννήση σου Κύριε, δόξα σοι. Μια φορά το χρόνο είναι η γέννηση του Κυρίου. Να τη ζούμε σαν να είναι τελευταία μας. Σαν να είναι τελευταία μας. Με ανθρώπινο σώμα, ώστε να τη ζήσουμε πάνω αιώνια τη γέννηση του Κυρίου. Είναι η άλλη γέννησή μας αυτή. Εκεί θα είναι η δική μας αιώνια γέννηση και αναγέννηση μαζί. Και γράφει, σήμερα γεννάτε εκ Παρθένου κατά τρόπο που δεν δύναμαι να περιγράψω εκείνος που γεννήθηκε εκ του Πατρός. Ποιος γεννήθηκε εκ του Πατρός? Ο Κύριος. Γεννηθέντα λέμε εκ του Πατρός. Γεννήθηκε από τον Πατέρα. Αυτό δεν πιάνεται. Πώς γεννήθηκε από τον Πατέρα? Με κανέναν τρόπο. Γεννήθηκε από τον Πατέρα χωρίς να συμβεί τίποτα απολύτως. Αυτό το γνωρίζει ο Πατέρας. Είναι μυστήριο. Κατά τρόπο ανέκφραστο, προπάντων των αιώνων. Γεννήθηκε λέει προπάντων των αιώνων. Όταν ο Θεός υπήρχε, αιώνες δεν υπήρχαν. Ο Θεός δημιούργησε τους αιώνες, τον κόσμο και μαζί με τον κόσμο, μαζί με το σύμπαν και οι αιώνες, για να μετράται η ζωή του κόσμου. Αλλά ήταν πριν από αυτά, πριν τους αιώνες ο Θεός. Αλλά τότε γεννήθηκε εκ του Πατρός κατά τη Θεία Φύση αυτού.
πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Σήμερα γεννήθηκε πάλι, όχι σύμφωνα με τους νόμους της φύσεως, αλλά καθώς γνωρίζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όχι με τους νόμους της φύσεως, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος γνωρίζει το πώς γεννήθηκε ο Κύριος μας. Μην το ψάχνουμε το πώς. Δεν το φτάνει ο νους μας με κανένα απολύτως τρόπο. Και η προαιώνια γέννησή του είναι αληθής και η επίγεια επίσης γέννηση είναι αναμφισβήτητη. Και βεβαίως ο Θεός γεννήθηκε, ως Θεός γεννήθηκε εκ του Θεού. Στον ουρανό επάνω τον γέννησε ο πατέρας του. Στη γη κάτω τον γέννησε η μάνα του. Εκεί στον ουρανό δεν έχει μάνα, εδώ στη γη δεν έχει πατέρα. Στον ουρανό δεν έχει μάνα, είναι αμήτων. Στη γη δεν έχει πατέρα, είναι απάτορ εδώ στη γη. Τι ώρα είναι για να κάνω... Παρά 25, 7. Παρά 25. Θα φτάσουμε παρατέταρτο και τελειώσουμε. Παρατέταρτο. Στο γεγονός της γεννήσεως και η ίδια η μητέρα του Κυρίου δεν εκφράζει απορία, δηλαδή δυσπιστία κατά έναν τρόπο, όμως ερωτάει και μάλιστα με μεγάλη ταπείνωση μπροστά στη Θεία Σύλληψη λέει πώς έστεμε τούτο, πώς θα συμβεί αυτό. Λακωνικά ο Γαβρίλου Αρχάγγελος λέει Πνεύμα Άγιον επιλέψετε πισε, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και με βάση αυτό θα γεννήσεις. Ακούστε, ήρθε, γεννήθηκε ο Κύριος, είναι ο ποιμήν ο Μέγας που δεν έχει άλλο να επιδείξει η Εκκλησία μας παρά μόνο το πρόσωπο του Κυρίου και το ονομάζει, το λέει ο ίδιος, εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Άλλος καλός δεν υπάρχει στο Ανάστημα του Κυρίου. Οι άλλοι είναι αντίγραφα και είναι επιμέρες μόνο με τη δική του βοήθεια. Μόνο με τη δική του βοήθεια. Χωρίς τη δική του βοήθεια δεν είναι τσοπάνιδες, είναι λύκοι. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και είπε γιατί είμαι επί τσοπάνης. Γιατί, τι θύμει την ψυχή μου υπέρ των προβάτων. Γιατί εγώ θυσιάζω, όχι θυσιάσα, θυσιάζω, το τι θύμει σημαίνει είναι ελληνικός, είναι εστός χρόνος, δηλαδή πως λέμε κοιμάμαι, φανερώνει το τώρα και το παντοτινό τώρα, έτσι και το τι θύμει σημαίνει θυσιάζω την ψυχή μου, τη ζωή μου δηλαδή, για τα πρόβατά μου. Εγώ είμαι επιμείνω καλός. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος που να αντικαθιστά το πρόσωπο ή να αντιπροσωπεύει το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κανένας απολύτως άλλος. Και γνωρίζω, λέει, το σημαντικό είναι ότι σαν σωπάνος γνωρίζω τα πρόβατά μου. Αυτό το γνωρίζω ακούστηκε από το στόμα του για πρώτη φορά όταν ήταν ο Κύριος στον κόσμο αυτό ως άνθρωπος και ακούγεται συνεχώς με αυτό τον τύπο, γνωρίζω τα πρόβατά μου, έτσι το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, γνωρίζω, δεν γνώρισα, γιατί δεν υπάρχει για τον Κύριο χτες, σήμερα και αύριο, το ξεγράψουμε αυτό, ο Κύριος ζει τους αιώνες όλους
τώρα, σαν να είναι μια στιγμή, και διατυπώνει ακριβώς αυτή την πραγματικότητα, ότι γνωρίζει τα πρόβατά του πριν γεννηθούνε, όταν γεννηθούνε και μετά τη γέννησή τους, ποια πορεία θα έχουν. Και αφού τα γνωρίζει και είναι δικά του, τα βοηθάει τα πρόβατά του. Τα βοηθάει. Και καλεί κατ' όνομα. Και τα καλεί κατ' όνομα, λέει. Τα φωνάζει ονομαστικά, τα ξέρει. Ξέρετε σε τι μεγάλο μυστήριο ζούμε όλοι μας. Δεν φτάνει το μυαλό μας. Αυτά που γράφει η Γραφή μέσα, που είναι ζωντανές πραγματικότητες για τον καθένα από εμάς, κατανοούνται στον χώρο της Εκκλησίας και με μικρή προσπάθεια από εμάς, όσο είναι δυνατόν να καταλάβουμε. Γιατί λέει, εγώ γνωρίζω τα πρόβατα, τα πρόβατά μου τα γνωρίζω και τα φωνάζω και με το όνομά τους. Όχι τώρα, πριν τα κάνω τα πρόβατά μου, πριν τα έρθω στον κόσμο, τα γνωρίζω. Είναι η πρόγνωσή του αυτή. Για τη δική μας, από τη δική μας θέση λέμε προγνωρίζει. Από τη δική του θέση γνωρίζει. Δεν υπάρχει πρόγνωση. Για το Θεό υπάρχει γνωρίζει, γνώση. Σε όλα τα μεγέθη και τα πλάτη της γνώσεως. Δεν ξεφεύγει τίποτα απολύτως. Πώς θα μη φωνάξει ο υμνοδός, αυτός που φτιάχνει τα τροπάρια, την ημέρα της γεννήσεως, και πώς να μην πει Χριστός γεννάτε. Δοξάσατε. Χριστός γεννάτε, όχι γεννήθηκε. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία γεννήθηκε. Και λέει Χριστός γεννάτε σήμερον. Δεν υπάρχει αύριο. Ούτε υπάρχει χθες. Σήμερα γεννιέται. Και είναι, το σήμερα είναι παντοτινό. Άρα η αιωνιότητα που μας μεταφέρει η Εκκλησία και μας τη φυτεύει μέσα μας, είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνει η ψυχή, όχι μια στιγμή, αλλά αιώνια. Είναι γεγονότα που βιώνονται, δεν κατανοούνται με κανέναν τρόπο. Μην ψάχνουμε να κατανοήσουμε ότι ζούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ή ανήκει εκεί πάνω. Και αυτό δεν ερευνάται. Αυτό βιώνεται, το λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Ξέρετε, έχει ένα ωραίο Απόστολος Παύλος πάνω σε αυτό, για να μας δείξει ότι δεν τα κατανοούμε. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει και ο ιερέας σε μία της αιτήσης του. Λέει, ίσως μην ευωδίας, ίσως μην η μυρουδιά. Από αυτά που βλέπουμε στην Εκκλησία, από αυτά που ακούμε, παίρνουμε την οσμή, ένα μέρος της μυρωδιάς παίρνουμε. Άμα τα παίρναμε όλο, παράδεισος, τέλειος παράδεισος. Τώρα παίρνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό μέρος. Τη μυρουδιά παίρνουμε απλώς. Μυρουδιά, λοιπόν, στη γλώσσα δική μας. Μια ευωδιά. Το άλλο, κάνει μπαμ, δεν το χωράει το ανθρώπου το σώμα και το πράγμα. Ούτε το μυαλό. Πάμε να καταλάβουμε τα κατανόητα. Σας δίνω τόσο όσο σας χρειάζεται, λέει. Τόσο θα καταλάβετε από τη γέννηση, όσο χρειάζεται να καταλάβει η ψυχή σας για να ζήσει. Ότι έλαβε από εμένα τη σωτηρία με τη γέννηση δική μου. Χωρίς να θέλω, θα κλείσουμε το θέμα, δεν χρειάζεται να φτάσουμε την ώρα, οι στιγμές που ζούμε κάτω από την Εκκλησία και κάτω από τους ουράνιους στόλους, τις ημέρες που γιορτάζουμε την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου, είναι πανηγύρι ψυχής. Δεν είναι του νου υπόθεση, ο νους βοηθάει, είναι υπηρέτης της ψυχής ο νους. Η καλή θέληση μεταφέρει τα γεγονότα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Αν θέλεις να ζεις με την καρδιά, σου χρειάζεται ο νους, λέει. Θα τρυπάς με το νου.
που έχει επάνω το νους σαν σουβλί θεία νοήματα, διαβάζεις Ευαγγέλιο. Δεν θα το αφήνεις εδώ, θα το μεταφέρεις με θεία νοήματα στην καρδιά σου. Θα τρυπάς με τα νοήματα που θα τα παίρνεις από το νου στην καρδιά. Να γεμίσει η καρδιά, να σε μεταφέρει σε κόσμο ουράνιο, ώστε να εννοείς και να ζεις τα βιώματα που παίρνεις από το νου σου. Και άρα μέσα στο περί προσευχής, νομίζω, ο Άγιος Παΐσιος. Έχουμε τους θησαυρούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, ένας τρακίνης, σκέβεση. Μέσα σε αυτό το σώμα που είναι οστράκινο, έχουμε θησαυρούς. Που τους κρατάει η ψυχή μας. Ζούμε στην καρδιά μας. Είναι αυτό που λέει ο Δάβιδ, λέει καρδία καθαρά. Πώς το λέει, έτσι το λέει. Και ο Κύριος λέει, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Όσο καθαρίσει την καρδιά, θα δεις το Θεό. Και εδώ που ζεις. Τελειώνοντας, αλληλοευχόμαστε όλοι μας. Ο Κύριος να βασιλεύσει εις γεννήσεως στον κόσμο, στις καρδιές όλου του κόσμου. Και τελευταία σε εμάς. Αμήν. Τι ώρα είναι τώρα? Παρατέταρτο. Εντάξει. Φτάνει έως εδώ. Καλή χρονιά ευλογημένη, καλά Χριστούγεννα. Και έτσι, πάλι εδώ τη Δευτέρα μετά τον Ιωάννη. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Άγιος ο Θεός, 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 η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός, ημών ανέγειρε το φως το φωτισμόσεως, εν αυτή γαλή της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος σε διδάσκοντο σε προσκύνη των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψους ανατολή Κύριε δόξα Συ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Έχετε βοηθεί και την Κώστα, συμπεθήσω. Τώρα, μετά από 15 μέρες. Α, ωραία. Εντάξει.